Με δύο σημαντικές βελτιώσεις μετά από αντίστοιχα αιτήματα των καταστηματαρχών έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η κανονιστική απόφαση του Δήμου Ηρακλείου για τη χρήση μουσικής, την ηχορύπανση και τους πλανόδιους μουσικούς. Σήμερα ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση με περίπου 140 απόψεις να κατατίθεται από επαγγελματικούς φορείς, συλλόγους και πολίτες. Μετά από τη δημόσια διαβούλευση αλλά και μετά από πολλές συναντήσεις που ακολούθησαν με φορείς και συλλόγους, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι απόψεις. Επρόκειτο για μια πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη διαδικασία. Κανενός δεν είναι πόλη και σίγουρα θα πρέπει όλοι να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαβούλευση και να πούμε τις θέσεις μας. Από εκεί και μετά θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για όλους, γιατί ούτε είναι σωστό να ενοχλούμε τους ανθρώπους όταν κοιμούνται, αλλά ούτε και οι επιχειρηματίες να κλείνουν τα μαγαζιά και να αφήνουν εργαζόμενους στο δρόμο. Ανάμεσα στα άλλα, η κανονιστική απόφαση προτείνει οι κλειστοί χώροι με μουσική να μπορούν να λειτουργούν χωρίς την υποβολή ξεχωριστής αίτησης τη χειμερινή περίοδο έως και τις 12 το βράδυ και τη θερινή μέχρι τη μία τα ξημερώματα, ενώ ενσωματώνοντας ένα από τα βασικά αιτήματα των καταστηματαρχών, προτείνει τα κλαμπ, εφόσον πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος και κατέχουν όλες τις νόμιμες άδειες, να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα ωραρίου όλο το χρόνο. Να ξεχωρίσουμε κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν από κάποια στιγμή και μετά το βράδυ, δηλαδή μετά τις 10, όπου υποτίθεται ότι από εκεί και μετά αρχίζει το ωράριο κοινής ησυχίας. Βγαίνεις βράδυ, συνηθίζεις να βγαίνεις? Εντάξει, καμιά φορά ναι. Και πώς θα σου φαινόταν έτσι, αν απλά κόβαν τη μουσική ενώ είσαι πίνεις το ποτό σου? Εντάξει, όχι και πολύ ευχάριστο. Νομίζω πως θα επικρατούσε μετά λίγο μονοτονία. Σήμερα δεν βγαίνω. Και πώς σου φαίνεται που τώρα θα κλείνουν τη μουσική? Δεν είμαι του μπαρ. Την ίδια ώρα προτείνεται η παράταση του ωραρίου λειτουργίας να προϋποθέτει την κατάθεση σχετικής αίτησης στο Δήμο Ηρακλείου και όχι στα συμβούλια των εκάστοτε δημοτικών διαμερισμάτων, τα οποία σε δεύτερο χρόνο θα εξετάζουν τα δεδομένα της περιοχής, καθώς και ότι τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να εκδώσουν τη σχετική άδεια. Πώς θα σας φανεί αν σας πούνε χαμηλώνουν τη μουσική μία ώρα? Θα μου φανεί παράξενο, γιατί έχω συνηθίσει να ακούμε μουσικές, να είναι όλα αυτά. Είναι από τη Γερμανία, που ναι. Μετά τις 12 είναι νέκρα στο δρόμο, επειδή είχα πάει. Είναι θλιβερό. Και έτσι θα γίνονται μάλλον πιο πολλά σπιτικά πάρτι. Αναφορικά με τους μουσικούς του δρόμου, η Δημοτική Αρχή αναμένεται να δημιουργήσει μια ειδική πλατφόρμα στην οποία οι καλλιτέχνες θα δηλώνουν στο μηνιαίο ημερολόγιο σε ποιο ή ποια από τα 10 επιλεγμένα σημεία του ιστορικού κέντρου ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν, με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τα 80 δεσιμπέλ και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να εξαιρεθούν αυτά τα 10 μαγαζιά που έχουν μείνει όλα και όλα, γιατί δεν σας κρύβω ότι μετά τον κορονοϊό νύχτα δεν υπάρχει πλέον. Αυτά τα μαγαζιά να έχουν τις προδιαγραφές εννοείται και να δουλεύουν και οι υπόλοιποι όλοι που έχουν φορούν την εστίαση και τα καφέ και όλα αυτά να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας τόνισε πως στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μια πόλη ζωντανή, η οποία θα κινείται και θα διασκεδάζει με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο και με όρους ισονομίας. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι η χορύπανση αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που πλήττει την ποιοτική καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να θέσουμε όρους, έτσι ώστε και η επιχειρηματική ζωή να αναπτύσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο με κανόνες, αλλά και η ανθρώπινη ζωή να μην βλάπτεται.